Το μερολόγιο γράφει Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και ώρα Ελλάδο 9. Ο Χιντέο Κοτζίμα βρίσκεται στο γραφείο του και εκείνη την ώρα βλέπει τα reviews του Death Stranding στο Metacritic. Πίνει μια γουλιά καφέ, αλλά ξαφνικά την φτύνει καθώ αντικρίζει το 8,1 στο μέσο όρο βαθμολογιών, που είναι ο πιο χαμηλό μέσο όρο που έχει πάρει ποτέ. Που αργότερα έγινε 8,4 μετά από λίγο. Τι συνέβη όμω και φτάσαμε στο να έχουμε 3,5 στα 10 το χαμηλότερο review de Stranding και πολλά 10 στα 10, γιατί είχαμε τόσο μεγάλη απόκληση. Πάμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Στο editorial 9, με τίτλο Δεκάρια όταν οι reviewers σα κοροϊδεύουν, είχα αναφερθεί εκτενώ στο τι γίνεται όταν κάποιοι συντάκτε βάζουν 10 στα 10 σε ένα review, είτε γιατί είναι fanboys, είτε γιατί μια εταιρεία του έχει πληρώσει ένα banner, το έχει χορηγήσει στο παιχνίδι και πρέπει να του βάλουν καλή βαθμολογία. Το αποτέλεσμα είναι οι αναγνώστε, εσεί και οι καταναλωτέ. Κατ' επέκταση να βγαίνετε ζημιωμένοι, καθώ θα πάτε και αγοράζετε ένα παιχνίδι. Δυστυχώ βλέπετε ότι η βαθμολογία του review που μόλι διαβάσατε δεν ανταποκρίνεται στο τελικό προϊόν. Αντίθετα, μπορεί κάποιοι συντάκτε να μην γουστάρουν καθόλου έναν game designer ή μια εταιρεία και πάει και να βάζουν μια πολύ χαμηλή βαθμολογία ή μπορεί να μην είναι και τόσο καλή σε ένα παιχνίδι. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την τελική βαθμολογία και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά το Death Stranding είχε τη μεγαλύτερη απόκληση βαθμολογιών από κάθε άλλο παιχνίδι στο Metacritic. Από 3,5 φτάσαμε στο 10. Ο Χιντέο Kojima μπορεί να μην έπιασε το πολυπόθητο 9 Plus που φανταζόταν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η άθελά του έγινε για άλλη μια φορά αντικείμενο συζήτηση. Πολλά sites κατέβασαν τη βαθμολογία από το 10 στα 10 στο 9 στα 10, με το που αντίκρισαν ένα 8. 1, 1 στο Metacritic, το οποίο αργότερα έγινε 8,4, ή κάποια άλλα sites όπω ένα που έβαλε 4 συγκεκριμένα, ανέβασε την ομολογία πιο πάνω, ε, γιατί έβλεπε ότι ο μέσο όρο στο Metacritic είναι πολύ πιο ψηλά. Η αλήθεια με το Death Stranding είναι ότι στον τεχνικό τομέα τα πράγματα είναι πιο αντικειμενικά. Δηλαδή, μπορεί να δει αυτό το παιχνίδι και να πει ότι στα γραφικά και τον ήχο. Ε, πραγματικά αξίζει. Όταν θα το παίξετε, θα καταλάβετε. Το σενάριο είναι κάπω υποκειμενικό, δηλαδή σε κάποιου μπορεί να αρέσει, σε κάποιου όχι. Και το gameplay είναι τελείω υποκειμενικό. Δηλαδή, κάποιοι συντάχτε αντιμετωπίζουν το Death Stranding ω μια πολύ όμορφη ιστορία, μια πολύ ωραία εμπειρία ε, που του συναρπάζει και όπω θα του είχε συναρπάσει μια ταινία ενδεχομένω. Αλλά όσον αφορά κάποιου άλλου συντάκτε οι οποίοι παρατήρησαν κάποια προβλήματα, το gameplay δεν είναι και τόσο δυνατό. Γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά απόψεων. Η αλήθεια είναι ότι στο Death Stranding δεν έχουμε το βάθο του gameplay που παρατηρεί κάποιο στη σειρά Metal Gear Solid για την οποία διακρίθηκε ο Χιντέο Έχουμε μια επανάληψη στα ίδια tasks, καθώ είστε ο τελειδερά τη ιστορία και θα πρέπει να παραδώσετε σωστά. Έχουμε επίση εκείνο το μηχανισμό τη ισορροπία που σα εκνευρίζει πραγματικά. Και έχουμε και ένα σύστημα μάχη το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί το παιχνίδι δεν φτιάχτηκε με βάση το action στοιχείο. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν στο ότι το gameplay είναι η αχίλιο πτέρνα του Death Stranding. Ωστόσο, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ καλά production values και το gameplay δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση κακό είναι κατά βάση ένα stealth simulator, μπορούμε να το πούμε για την ακρίβεια, και το action στοιχείο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Απλά το gameplay μπορεί να χαρακτηριστεί από μέτριο έω καλό. Είναι σίγουρα πιο κάτω όμω σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού. Τι συνέβη όμω πραγματικά και είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη απόκληση στα reviews. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλου του λόγου που επηρεάζουν την τελική βαθμολογία ενός review. Πρώτον, τα reviews είναι υποκειμενικά. Ένα συντάκτη μπορεί να είναι φαν μια σειρά ή μια εταιρεία ή ενό game designer ή να περιμένει πάρα πολύ μια καινούργια έκδοση ενός παιχνιδιού ή ένα άλλο καινούργιο παιχνίδι στην συγκεκριμένη περίπτωση από το Hideo Kojima, και να είναι προκατηλημένος θετικά από την αρχή στο να βάλει καλή βαθμολογία. Ένας άλλος συντάχτης μπορεί να μην γουστάρει μια συγκεκριμένη εταιρεία, ένα συγκεκριμένο game designer, να το θεωρεί κάπως ξεπερασμένο, να του βάλει αρνητική βαθμολογία. Επίση, έχει να κάνει με τα προσωπικά γούστα κάθε συντάκτη. Μπορεί ένα συντάκτη να είναι πολύ καλό στα fighting games ή στα RPG και να βαριέται τα stealth games που φτιάχνει ο Kojima. Ή αντίστοιχα, μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλό στο Metal Gear Solid να γουστάρει να παίζει μόνο stealth, να γουστάρει πάρα πολύ το στυλ που θέλει να περάσει ο Kojima και τα cutscenes που έχουν ανελέητε συζητήσει και αναλύσει του σενάριου να το γουστάρει αυτό το στυλάκι και να θέλει να βάλει καλή βαθμολογία. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με την υποκειμενικότητα και με την κρίση του κάθε συντάκτη. Δεύτερο στοιχείο. Στα reviews των ταινιών θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύ μικρότερη απόκληση από τα reviews των video games. Αυτό συμβαίνει για του εξή λόγου. Όταν ένα συντάκτη βαθμολογεί μια ταινία, πηγαίνει στο σινεμά, την παρακολουθεί, τελειώνει αυτή η ταινία, βλέπει τι έχει να του δώσει ο σκηνοθέτη, σιναριογράφη και ηθοποιή και πηγαίνει και γράφει το review με την ησυχία του. Όταν ένα gaming συντάκτη όμω καλύτερα να γράψει review για ένα παιχνίδι, εκεί η κατάσταση περιπλέκεται. Όταν ένα παιχνίδι διαρκεί, α πούμε, κάποιε δεκάδε ώρε, θα πρέπει να κάτσει να τερματίσει. Αν ένα συντάκτη είναι κακό και δεν τερματίσει ένα παιχνίδι και το παρατήσει στη μέση, είτε γιατί δεν είναι τόσο καλός, Είτε γιατί δεν έχει χρόνο, είτε γιατί για οποιοδήποτε λόγο, ε, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα βάλει τη σωστή βαθμολογία γιατί θα έχει πάρει πλήρη άποψη για το 100% του παιχνιδιού. Άρα, λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε μια gaming εμπειρία, η οποία μπορεί να μα επηρεάσει ε, και ω παίκτε και με διαφορετικού τέλο πάντων παράγοντε, Κάποιο μπορεί ε, να αφαιθεί τόσο πολύ στην ιστορία και στο immersion που να του βάλει 10 στα 10, κάποιο άλλο να βρει το σενάριο αδιάφορο και να κολλήσει κιόλα σε πολλά σημεία και να εκνευριστεί και να βρει κάποια bugs που κάποιοι άλλοι δεν βρήκανε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απόκληση βαθμολογιών. Ο τρίτο λόγο που μπορεί να υπάρχει απόκληση βαθμολογίε είναι αυτό που φαντάζεστε. Τα sites συντηρούνται από χορηγίε εταιριών. Φανταστείτε λοιπόν μια εταιρεία να πηγαίνει σε ένα site και να βάζει μια χορηγία. Το παιχνίδι τη να αξίζει για γύρω στο 8 στα 10. Και το site αυτό να του βάζει 6 στα 10. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο και η εταιρεία να το αφήσει στο ντούκου. Όχι φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε όταν υπάρχει μια εμπορική σχέση μεταξύ ενό site και μια εταιρεία, Εκεί κάποιοι συντάκτε, κακός βέβαια, επηρεάζονται στην τελική βαθμολογία ενό review και μπορεί να την βάλουν και πολύ πιο πάνω από το Metacritic, αδερφέ. Ειδικά όσα sites έχουν πρόσβαση στο Metacritic, αυτά πλησιάζονται πιο πολύ και από τι εταιρείε σε θέματα χορηγιών, γιατί ξέρουν οι εταιρείε αυτέ ότι όσο πιο καλή βαθμολογία πάρει το παιχνίδι στο Metacritic, τόσο πιο πολλέ πωλήσει θα κάνει. Άλλωστε, αυτό υπάρχει και σε bonus σε πολλού game developers, ότι οι ψηλέ βαθμολογίε στο Metacritic σα δίνουν κάποιο bonus σε μισθό, γιατί φέρνουν και στην εταιρεία πωλήσει. Γιατί, γιατί πολύ απλά οι Εμπιστεύονται πάρα πολύ το Metacritic που έχει έναν μέσο όρο βαθμολογιών. Αυτό που ίσω να μην γνωρίζετε είναι ότι τα πολύ μεγάλα sites παγκοσμίω έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή μέσα στο μέσο βαθμολογία στο Metacritic. Sites όπω το GameSpot, το IGN ή το Eurogamer έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή από κάποια πολύ μικρά sites χωρών με γλώσσε τι οποίε δεν γνωρίζει ο πιο πολλή κόσμο. Επί του θέματο, πώ θα καταλάβετε για το αν ένα review είναι προκατηλημένο και το αν έχει πέσει χορηγία από την εταιρεία. Πολύ απλά παρατηρήστε τα banners του συγκεκριμένου site και θα καταλάβετε. Οι χορηγίες να ξέρετε ότι δεν είναι κατά το τραπέζι και είναι πάντοτε φανερέ μέσω banner. Τέταρτο, μια και μιλάμε για υποκειμενικότητα, αυτή είναι καθαρά δική μου υποκειμενική άποψη, αλλά ευτυχώ η αναγνώση του Gamer.gr συμφωνείται με αυτή. Είναι η κατάργηση των επιμέρου βαθμολογιών. Έτσι, όπω έχουν πάει τα reviews σήμερα, αρχίζουμε και καταργούμε. Από τι επιμέρου βαθμολογίε μέχρι και τι βαθμολογίε στο σύνολό του. Δηλαδή, είχαμε δει το Eurogamer πριν από μερικά χρόνια, που ξεκίνησε να μην βάζει βαθμολογίε στα reviews και απλά να μα λέει αν το προτείνει ή όχι. Να υπάρχει μια κλίμακα τριών uh, levels για το αν προτείνεται ή όχι. Δεν είναι αυτό τρόπο στο να εξηγήσει σε κάποιον για το αν θα αγοράσει ένα παιχνίδι ή όχι. Στο gamer.gr χρησιμοποιούμε δεκαδική κλίμακα αλλαγή βαθμολογιών, δηλαδή 8,1, 8,2, 8,3 κτλ. Και, όχι κλίμακα του 0,5 για παράδειγμα. Αυτή την κλίμακα χρησιμοποιούν και τα περισσότερα site στον κόσμο. Κάποια άλλα δυστυχώ έχουν την κλίμακα του 0,5, κάτι που σημαίνει ότι βάζουν στην ίδια μοίρα ένα review του 7,8 με ένα review του 8,2. Κάτι που ξέρουμε ότι δεν ισχύει φυσικά. Επίση, κάτι άλλο που κάναμε στο gamer.gr και είμαστε από τα λίγα site στον κόσμο ε, είναι ότι έχουμε τι επιμέρου βαθμολογίε. Πρέπει να είμαστε γύρω στο 10% με 15% των sites παγκοσμίω που χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα. Και μάλιστα τα αγγλόφωνα sites το έχουν ήδη καταργήσει. Οι επιμέρου βαθμολογίε είναι να βαθμολογεί γραφικά, ήχο, gameplay, αντοχή. Και έχουμε βάλει και το σενάριο τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε τι παλιέ καλέ εποχέ στα περιοδικά που υπήρχαν επιμέρου βαθμολογίε. Κάποιοι είχαν μέχρι και την ατμόσφαιρα. Εκεί λοιπόν μπορούσε πολύ έξυπνα να βάλει μια βαθμολογία η οποία θα έχει μια λογική. Δηλαδή, όταν ένα παιχνίδι όπω το Death Stranding έχει γραφικά 9,5, ήχο 9,5, στο gameplay μπορεί να είναι υποδέστερο και να πάρει 8 με 8,5, στο σενάριο μπορεί να πάρει 9. Τέλο πάντων, και στην αντοχή θα πάρει μια βαθμολογία αντίστοιχη. Δεν μπορεί να βάλει μια βαθμολογία γύρω στο 6,8. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν στέκει. Και δεν στέκει γιατί δεν μπορεί ο συντάκτη να δικαιολογήσει με τι επιμέρου βαθμολογίε μια πολύ χαμηλή ή μια πολύ υψηλή βαθμολογία αντίστοιχα. Αν για παράδειγμα θέλει να βάλει στο παιχνίδι αντίστοιχα ένα 10 στα 10, τότε θα πρέπει να το δικαιολογήσει σε επιμέρου βαθμολογίε. Και αν μετά αναγνώστη δει ότι όλα είχαν 10, καταλαβαίνετε ότι θα πέσει τρελό κράξιμο. Γι' αυτό και οι επιμέρου βαθμολογίε παίζουν για μένα ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό το βλέπουμε άλλωστε γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσο κράξιμο από τα reviews περιοδικών, τα οποία ήταν πολύ πιο αυστηρά από τα reviews των gaming sites σήμερα. Μιλάω φυσικά για τα ξένα περιοδικά και όχι για τα ελληνικά. Κλείνοντα, να αναφέρω ότι κάποιοι θεωρείται πω όταν ένα μεγάλο μέσο βάζει, για παράδειγμα, σε ένα video game review 6,8, ότι πρέπει να το θεωρήσουμε ω δεδομένο και ότι η άποψη αυτή περνάει και ότι δεν πρέπει να αγοράσουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό φυσικά είναι λάθο για του λόγου που προανέφερα. Ε, αλλά και γιατί με μια πιο προσεκτική ματιά στα review του συγκεκριμένου μέσου Θα δείτε για παράδειγμα ότι είχε βάλει στο Prey ας πούμε 4 όταν στο Metacritic είχε μέσο όρο 8,2 Στο Alien Isolation 5,9 όταν στο Metacritic είχε 7,9 Στο Deadly Premonition 2 στα 10 όταν στο Metacritic είχε 6,8 και πολλά πολλά ακόμη παραδείγματα. Άρα από όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι η μεγαλύτερη σημασία σε ένα review έχει ο συντάκτη που το γράφει και όχι το όνομα του μέσου. Το όνομα του μέσου δεν προσφέρει από μόνο του εγκυρότητα. Ο συντάκτη με την εμπειρία του είναι αυτό που προσφέρει την εγκυρότητα και που μπορεί να κρίνει ω το δυνατόν πιο σωστά ένα παιχνίδι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε στην περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ένα παιχνίδι και δεν ξέρετε ποιον να εμπιστευτείτε. Πολύ απλά να διαβάζετε ω το δυνατόν περισσότερα reviews γιατί κάθε συντάκτη ξεχωρίζει διαφορετικά πράγματα. Άρα παίρνετε πιο πολλέ απόψει. Κατά κύριο λόγο όμω και πέρα από όλα αυτά, πρέπει να εμπιστεύεστε μόνο την προσωπική σα άποψη. Γιατί άλλωστε ο κάθε gamer έχει και διαφορετικά γούστα. Πιο πολλά για τον Death Stranding μπορείτε να διαβάσετε στο review μα στο gamer.gr, υπάρχει link στην περιγραφή. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μα βίντεο. Τα λέμε στο φόρουμ για εκτενές συζητήσεις και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.